Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τίμησε και ενίσχυσε οικονομικά 18 αθλητές που έχουν προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έχοντας ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους. Το πρόγραμμα της διπλής σταδιοδρομίας δίνει προοπτική και ευκαιρία σε αθλητές υψηλού επίπεδου να βρουν το δρόμο τους στον επαγγελματικό στίβο μετά το πέρας της αγωνιστικής δράσης. Έχουμε αναλάβει δράση και έχουμε δύο προγράμματα σε σχέση με αυτό, με στόχο να καθοδηγήσουμε και να δώσουμε στους αθλητές μας την υποστήριξη και τη βοήθεια που χρειάζονται για τη διπλή σταδιοδρομία, αφού τελειώσουν την αθλητική τους ενεργό δράση. Τι το καλύτερο σε μια εταιρεία να πάρει έναν πρωταθλητή που έχει μάθει στην πειθαρχία, στη σκληρή δουλειά, στον συναγωνισμό και ανταγωνισμό, και τι καλύτερο θα ήταν για την εταιρεία να τον πάρει και να τον έχει μέσα έτοιμο, εκπαιδευμένο, για να μπορέσει να βοηθήσει και την εταιρεία να φτάσει και αυτή στην κορυφή όπως έχει φτάσει ο ίδιος ο αθλητής. Η γνώση είναι δύναμη, θα μας βοηθάει σε ό,τι και αν κάνουμε, είτε αυτό είναι αθλητισμός. Θεωρώ ότι είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Καλή τύχη στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σε όλους τους τομείς. Έρχονται και άλλοι αθλητές του υγρού στίβου, έχουν συνδυάσει με μεγάλη επιτυχία και τις επιτυχίες τις αθλητικές, αλλά και πηγαίνουν για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα τιμητικό για την Ομοσπονδία. Ο υγρός στίβος είχε ρόλο πρωταγωνιστικό και σε ακαδημαϊκό επίπεδο με 15 αθλητές πτυχιούχους από το πόλο και την κολύμβηση. Οι Αμερικάνοι, το ξέρει και ο Νίκος Παπα-Νικολάου από τον Berkeley, αυτό το dual career ασχολούνται πολλά χρόνια. Και γι' αυτό όταν πας στο πανεπιστήμιο είσαι student athlete, να είναι πρώτα μαθητής και μετά αθλητής. Υπάρχει ένας κανόνας, ο οποίος άμα δεν περάσει τα μαθήματα δεν μπορείς να ανταγωνιστείς στους αγώνες. Οπότε σε βάζουν σε ένα δρόμο που δεν μπορείς να αποτύχεις. Δεν πρέπει να είμαστε μονοδιάστατοι, αλλά να φροντίζουμε και να εξελίσσουμε τον εαυτό μας σε όλους τους τομείς. Είναι μεγάλη βοήθεια αυτή που μας δίνει όλα αυτά τα χρόνια και βλέπουμε μόνο να γίνονται καλά πράγματα πλέον, που σίγουρα θα έρθουν και άλλοι αθλητές υψηλού επίπεδου. Όταν υπάρχει θέληση για εξέλιξη, να μην φοβάστε τίποτα. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μαζί, αρκεί να έχεις προγραμματισμό. Πορεία που να είναι εύκολη δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Εσείς το ξέρετε ήδη καλά. Δηλαδή, ο πρωταθλητισμός από μόνος του εύκολος δεν θα είναι ποτέ. Και σε όλα αυτά θα έρθει και κάποια οικογένεια. Αφού τα κατάφερα εγώ, θα τα καταφέρετε κι εσείς. Αυτό ήθελα να σας πω.